συναντιόμαστε με αφορμή κάτι πάρα πολύ όμορφο, καθώς πρωταγωνιστής στο Προξενιό της Ιουλίας. Νομίζω ότι ουσιαστικά με τα καινούργια επεισόδια που έρχονται με τη νέα χρονιά, μπαίνουμε στην καρδιά της ιστορίας, γιατί στην ουσία τα πρώτα επεισόδια είναι με το γάμο του Γεωργή Κυπροβιού και της Ιουλίας, παρά τη θέλησή της. Οπότε αυτό το παρά τη θέλησή της ξεδιπλώνει ένα ολόκληρο κουβάρι από γεγονότα που θα εξελιχθούν και θα ταράξουν τα νερά στο σπίτι του Προβιού. Για το ρόλο σου, ναι. Τι σου λένε έξω? Νομίζω ότι ο κόσμος θα δυσκολευτεί να τον δεχτεί. Είναι ένας δύσκολος άνθρωπος, είναι ένας άντρας της επαρχίας της δεκαετίας του 50, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, που δυστυχώς τα αρνητικά ήταν περισσότερα από τα θετικά. Όσον αφορά εμένα είναι ο άντρας μου στη φυλακή. Ζω ένα δράμα μεγάλο και υπάρχουν κάποια πράγματα που θα μου συμβούν έντονα και δύσκολα, τα οποία θα πρέπει να τα διαχειριστώ και μάλιστα σιωπηρά. Αυτός ο βιασμός επίσης που συνέβη στο παρελθόν θα έχει μια εξέλιξη για το τι θα γίνει αργότερα. Δηλαδή αυτό που έγινε στο παρελθόν, μάλλον θα το βρούμε μπροστά και στο μέλλον. Τρόμαξαν με τόσα μυστικά. Τώρα από εδώ και πέρα παντρεύουμε την Ιουλία. Μιλάμε για συγκλονιστικές σκηνές, δηλαδή ότι της λέω και να τριχιάζω. Και από εκεί και πέρα, μετά από όλο αυτό, θα ξεκινήσει κάτι το οποίο νομίζω όλοι το περιμένουν. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η σχέση της Ιουλίας με τον Γεωργίκη. Τώρα αρχίζει τον ταβαντούρι που λέω εγώ. Ερχόμαστε δυναμικά. Δεν μπορώ να σας πω πολλά, γιατί και εγώ δεν ξέρω. Δεν θέλω να μαθαίνω. Ξέρω ότι από τη στιγμή που μπαίνει η Ιουλία μέσα στο σπίτι αλλάζουν πάρα πολλά. Δεν είναι το κορίτσι που ξέραμε μέχρι στιγμής. Έχει πάρει πλέον την απόφαση να κάνει το μεγάλο βήμα, έτσι, να παντρευτεί έναν άντρα που δεν θέλει, για να μπορέσει να μεγαλώσει το παιδί της. Σε αποκαλούν η Ιουλία κάποιοι στο δρόμο? Ναι, μου αποκαλούν η Ιουλία. Μ' αρέσει πάρα πολύ, γιατί ξέρεις, δείχνει μια παράξενη οικειότητα όταν σε λέει ο άλλος Ιουλία και λες ναι, είμαι η Ιουλία και ξέρω ποια είναι η σχέση μας. Είναι μια υπέροχη δουλειά, χαίρομαι πολύ που είμαι σε αυτή. Και ο ρόλος μου επίσης με συγκινεί. Υπάρχει όρεξη, υπάρχει η εμπειρία και βγαίνει πάρα πολύ ωραίο αυτό. Ο ρόλος μου έχει το απόκοσμο και το υπόκοσμο που κρατάει στα χέρια της. Οπότε βλέπει πολλά, δεν λέει πολλά. Η σειρά μας έτσι κι αλλιώς μπαίνει στον πυρήνα της υπόθεσης. Γίνεται το Προξενιό. Όλοι οι χαρακτήρες θα ξεδιπλώσουν αρκετές πλευρές μυστικές που έχουν. Σώπασαν οι μέρες και τα χρόνια. Η Αλεξάνδρα θα γίνουν πολλές ανατροπές στη ζωή της. Αλλιώς τα είχε υπολογίσει, αλλιώς θα έρθουν τελικά. Ο Γρηγόρης σε αυτή τη φάση δεν είναι πάρα πολύ καλά. Είναι στη φάση που ή θα κάνει τα πάντα για την κοπέλα που αγαπάει, θα τα δώσει όλα, ή θα κρυφτεί πάλι πίσω από τη μάνα του. Κάτι τέτοιο. Δεν ξέρει τίποτα, δεν ξέρει για την εγκυμοσύνη, δεν ξέρει για ποιο λόγο η κοπέλα του, η αγαπημένη του τέλος πάντων, παντρεύεται αυτό το τύπο, ναι, το κύριο Μελέτη Ηλία. Νομίζω πως είναι σε αυτή τη φάση που θα αλλάξει ο χαρακτήρας του, δηλαδή μπορεί να του γυρίσει κάτι στο κεφάλι. Ο κόσμος σας στέλνει μηνύματα όσον αφορά την εξέλιξη της σειράς. Οπότε ανεβάζω φωτογραφία με τη Σίστη Ντουμάση που κάνει τη Φιλιό. Η κοπέλα που είναι μονικά ερωτευμένη με τον Γρηγόρη. Οπότε δείχνουμε ότι θα μπορούσαμε να είμαστε και μαζί. Λένε όχι, με τίποτα, ποτέ, μην γίνει αυτό. Μια γυναίκα μου είχε στείλει ότι είχε κάνει τάμα για να τα φτιάξει ο Γρηγόρης με την Ιουλία. Στορκίζομαι. Πολλοί μου στέλνουν, πήγαινε κλέψτε, σαν είναι επιλογή μου, ας πούμε. Είναι πολύ ωραία αυτά. Πολύ ωραία αυτά, μηνύματα. Είναι πολύ πλάκα. Είναι πολύ ωραία. Αλλά σημαίνει ότι ο κόσμος το θέλει. Τώρα είναι τα δυνατά επεισόδια. Από εδώ και πέρα είναι που ξεκινάει η ιστορία. Τώρα όλο θα μπλεχτεί. Όλη αυτή η σκευωρία που θα συμβεί για να καλυφθεί το παιδί στο. Η εγκυμοσύνη της Ιουλίας, οι αντίθετες δυνάμεις που φέρει το σπίτι του Προβιού, που δεν τη θέλει, ας πούμε, η Άννα, η Μάσχα. Όλο αυτό θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.